Γεια σας, βρισκόμεθα έξω από το κλασικό κτίριο της Λέλας Καραγιάννη. Λέλα Καραγιάννη που βοήθησε σιωνιστές να γλιτώσουν από τις θεωρίες, από τις θηριωδίες των Ναζί. Της Λέλας Καραγιάννης, ηρωίδας που έδωσε τη ζωή της για την Ελλάδα και ξαφνικά καταλήψεις, ταξικούς αγώνες, κουμούνια. Ξαφνικά κάνουν κατάληψη σε κλασικά κτίρια, σε κτίρια ηρωίδων, φιλοσιωνιστών σαν την Καραγιάννη, τα βρωμερά κουμούνια, οι κόκκινοι, οι κομμουνιστοσημωρίτες, οι κόκκινοι. 29 χρόνια κατάληψης, λέει, από κομμουνιστοσημωρίτες, από ΚΚΚ. Όταν βλέπεις κοινωνικούς, ταξικούς αγώνες, λέει, αυτό πάει να πει ότι είναι το ΚΚ, ότι είναι φιλόρωση. Είναι σταλινικές, είναι κοκκινοφασίστες, οι οποίοι διαφαίνουν πολύ ελάχιστον από το Χίτλερ. Άρα κάνουν κατάληψη σε κλασικά κτίρια και έχουν καταστρέψει και ένα πανταγάλματά της, έχω ακούσει πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, όσο σε κλασικά κτίρια ηρωίδων, φιλοσιωνιστών σαν την Λέλα Καραγιάννη, είναι οι κοκκινοφασίστες του Στάλιν, του Λένιν, του Μπρέζνιεφ, του Κρούτσοφ. Μην πούμε για τον Πούτιν που είναι κρυπτοκουμούνας. Ντροπή στους φιλόρωσους κοκκινοφασίστες να καταπατούν κλασικά νεοκλασικά κτίρια προπολεμικά σαν της Λέλας Καραγιάννης. Ντροπή στους κομμουνιστοσημωρίτες. Και εκεί λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα με το ΚΚ, με τους κομμουνιστοσημωρίτες. Τα χρυσαυγητάκια. Τα χρυσαυγητάκια λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα με το ΚΚ, με τους κοκκινοφασίστες. Κομμουνισμός και ναζισμός είναι ένα από τα ίδια. Τι Λένιν, τι Στάλιν, τι Πούτιν.